κέρδισε ο Τραμπ. Κοίταξα, δες, τώρα έχεις βάλει και πάρα πολλά ζητήματα μαζί. Έτσι. Να πάρουμε ένα. Καταρχήν, εγώ παρακολουθώντας στη διάρκεια της βραδιάς, όταν άρχισαν να βγαίνουν οι τιμές των χρηματιστηρίων και να φαίνεται πτώση, όλοι οι αναλυτές ξένοι έλεγαν ότι αυτό δείχνει ότι μάλλον θα βγει ο Τραμπ. Με το που άρχισαν να πέφτουν οι αγορές. Και να σας πω ότι σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε το πρωί, λέει ότι είναι μεγαλύτερη η πτώση του Dow Jones ακόμα και από την εποχή της 11η Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για τέτοιο καταποντισμό των νέων. Είναι και αυτό ένα είδος τρομοκρατικού χτυπήματος που έχει. Ναι, αυτό βέβαια είναι ήδη αστείο το λες τώρα, εσύ, Δήμητρα, αλλά όχι, έχει τρομοκρατήσει κόσμο όμως, γιατί οι δηλώσεις του στην προεκλογική του εκστρατεία αφορούσε ομάδες πληθυσμού που πια ανησυχούν. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό η αποθέωση της Χίλαρη Κλίντον, γιατί είναι γνωστό και το έχουμε δει όλοι τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτή η προεκλογική εκστρατεία που ήταν πάρα πολύ άγρια. Δηλαδή βγήκανε μαχαίρια κυριολεκτικά. Άλλες προεκλογικές εκστρατείες τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν έτσι. Είχαν κρατηθεί νομίζω σε πιο κόσμια επίπεδα. Αυτή η προεκλογική εκστρατεία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό που λέτε, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί όλοι μιλούσαν για την χειρότερη αναμέτρηση που έχει γίνει ποτέ. Δεν θα ξεχάσει κανείς μας φυσικά το πόσο Τραμπ έχει. Να μου επιτραπεί η λέξη, γιατί έτσι είναι. Έχει κράξει τη Χίλαρη Κλίντον, ακόμη και για το γεγονός της υγείας της, έτσι. Βγήκε ο άνθρωπος και έδειχνε, είχε φτάσει στο σημείο δηλαδή, να δείξει το πώς τρεβίζει η Χίλαρη και το πώς υποδοστάθηκε για την άρρωστη. Ναι. Συνέβησαν ναι. Πες, συγγνώμη. Και ναι, αυτά εδώ τα στοιχεία, τα βασικότερα, είναι που κάθονται και οι αναλυτές τώρα και θεωρούν ότι έχουν παίξει όλα μεγάλο ρόλο στην τεράστια ανατροπή, γιατί μην ξεχνάμε τώρα ο Τραμπ είναι σε φάση που με συγχωρείτε γιατί σας μεταφέρω και το κλίμα τώρα. Μόλις και τελειώσει την ομιλία του, φυλάει τη γυναίκα του, τα λευκά, τα κόκκινα η κόρη του, με δυσκολία έχει συγκρατήσει τα δακρυά του στην πρώτη του επίσημη ομιλία ως πρόεδρος των Αμερικανών. Μια και το λες, και επειδή τον βλέπουμε να ακούσουμε λίγο, τον ακούσουμε έτσι. Τη φωνούλα του ως πρόεδρος, τώρα. Για να ακούσουμε λίγο τι λέει τώρα. All of his supporters are there. And renewing the American dream. My entire life in business. Looking at the untapped potential in projects and in people all over the world. Πώς θα αντιμετωπίσει και αυτό, όπως τις δουλειές τους προηγούμενες βέβαια. Στο επιχειρηματικό κομμάτι Στο επιχειρηματικό κομμάτι, βέβαια. Ξέρει τις δυνατότητες της χώρας του. Κάθε Αμερικανός θα έχει την ευκαιρία να καταλάβει τις δυνατότητές του. Του και της. Κάθε Αμερικανός, κάθε Αμερικανίδα. Λοιπόν, προφανώς κάνει μια ενωτική ομιλία πια ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις, γιατί ο κόσμος τον προτίμησε, εστίασε πάρα πολύ στο λαό της Αμερικής. Δεν το είδε παγκοσμίως όπως έχουμε εμείς τώρα που βλέπουμε και τρέμει το φιλοκάρθημα. Το είδε καθαρά σαν Αμερική και ίσως αυτό εκτίμησε ο μέσος Αμερικανός και η μέσα Αμερικανίδα τελικά. Λοιπόν, λένε επίσης, συγγνώμη να εκτεθώ στο λόγο αμέσως μετά, ότι ας πούμε ενώ ο Ομπάμα μπόρεσε να συσπυρώσει τους Αφροαμερικανούς, αντιστοίχως η Χίλαρη δεν κατάφερε να κάνει αυτό και εκεί ήταν που κέρδισε και πάρα πολύ ο Ομπάμα. Και πως αν ψήφιζαν, ας πούμε, μόνο οι νέοι 18-34 ή αν ψήφιζαν οι άνθρωποι που έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση ή αν ψήφιζαν μόνο οι γυναίκες, τότε θα είχε βγει πανψηφί η Χίλαρη Κλίντον. Αλλά δεν ήταν αυτό μόνο το εκλογικό σώμα. Οπότε με αυτή τη λογική επικράτησε σε όλους τους υπόλοιπους ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ενεργοποιήθηκαν πιο πολύ οι λευκοί. Σηκώθηκαν λίγο από τον καναπέ τους για να συμμετέχουν για να αποφύγουν την πιθανότητα της εκλογής της Χίλαρη Κλίντον. Υπήρχε και αυτό σαν. Αυτό και μόνο παιδιά είναι θλιβερό. Ναι. Του Τραμπ είναι κάπως ακραίες όλα αυτά τα ζητήματα, τα κοινωνικά. Παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός έχει δείξει ουκολίγες, ότι έχει κάποιες απόψεις που έχουν προκαλέσει ποικίλα σχόλια. Βέβαια. Μάλιστα, ναι, σε ό,τι αφορά και τους Αφροαμερικανούς, σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, σε ό,τι αφορά μετανάστες, στα όπλα. Ναι, έχει πει κατά καιρούς διάφορα σε όλη αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Παρατάστα, Κατερίνα. Αυτό που λένε οι αναλυτές τώρα, έχει δίκιο, είναι ότι φέρεται να τον έχουν ψηφίσει οι Αφροαμερικανοί, η πλειοψηφία του. Επίσης, οι άνθρωποι χαμηλού μορφωτικού επίπεδου,
όπως η Ανθρακορίχη, κάτι το οποίο προκαλεί ιδιαίτερα ερωτηματικά γύρω από το πώς θα κυρίσει η όχι η Στυλιαρίσσα. Γιατί να θυμίσουμε ότι η Στυλιαρίσσα, αντίθεση με τον τράπεζο της ομιλίας της, ήταν πολύ πιο ενωτική από ότι ο ίδιος. Ήταν κοντά στις γυναίκες, ήταν κοντά στους Αφροαμερικανούς. Εκεί η βάση ήταν εκστρατεία της η Χίλαρη, όχι απλώς ήταν. Με όλα αυτά που είχαν ακουστεί με τον Τραμπ και επί της ουσίας, επειδή δεν μπορούσε να του πει κάτι για τις πολιτικές του απόψεις, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε κάποια πορεία προηγουμένως. Η Χίλαρη βεβαίως είχε, αλλά ο ίδιος δεν είχε. Οπότε η στρατηγική της ήταν να το χτυπάει σε αυτά τα μειονεκτήματα που έχουν φανεί όλο αυτό το διάστημα σε σχέση με την προσωπική του ζωή. Και πόσες γυναίκες είχαν βγει τότε να μιλήσουν ότι είχαν δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση από τον Τραμπ. Παιδιά, όλο αυτό εσάς δεν σας θυμίζει κάτι, ότι χτύπησε για άλλη μια φορά στο θυμικό των Αμερικανών? Αυτό που λέμε ότι σηκώθηκαν να ψηφίσουν οι Λευκοί, λες και έγινε κάποιος διαχωρισμός, κάποια επανάσταση. Αυτό ότι λίγο τσιγκλάω το θυμικό, εμένα μου θυμίζει και εγχώρια κακά, αν με ρωτάτε. Προσωπική μου άποψη. Έχει τι, ότι μου θυμίζει και εγχώρια κακά. Μάλιστα. Μα, δηλαδή είναι πραγματικά λένε ότι η προτίμηση των Τραμπ ήταν για να γίνει αντίδραση στο ότι υπήρχε μέχρι τώρα. Ήταν μια διάθεση να αλλάξουν πράγματα. Τώρα, αν τα άλλαξαν με τον σωστό τρόπο. Και θα δούμε. Απλώς αυτοί επηρεάζουν και όλο τον κόσμο και όχι μόνο τη χώρα του. Αυτό είναι. Βέβαια. Γι' αυτό και όλοι κοιτάζουν με πολύ Ευρώπη, εκεί. Πώς και πώς. Εδώ είναι το θέμα. Ποιες θα είναι οι αντιδράσεις, όχι αντιδράσεις, ποια θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων παγκοσμίως από εδώ και πέρα. Βέβαια. Αυτό αφορά όλους μας τους. Και εμείς που παρακολουθούμε τις αμερικανικές εκλογές. Νομίζω ότι το σπίτι μας κοιτάμε. Τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει εκφράσει, νομίζω, πολιτικές απόψεις ξεκάθαρες σε ό,τι αφορά σε γεωπολιτικά ζητήματα. Η Χίλαρη είναι πολύ πιο συγκεκριμένη στον τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, θα χειριστεί το Κυπριακό ή δεν ξέρω κάποια άλλα θέματα. Βέβαια. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ασχοληθεί. Έχει ασχοληθεί, ας πούμε, με τους Αμερικανούς. Και αυτό προφανώς ήταν αυτό που τον έβγαλε και πρόεδρο της Αμερικής. Νομίζω ότι βλέπει την Αμερική ως επιχείρηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, αυτό είναι. Ως επιχείρηση, εντάξει. Ναι. Το λέμε εμείς λίγο πιο λαϊκά τώρα. Ως project, όλο αυτό που πάει να κάνω. Μια εταιρεία να την αναδείξω. Ένα πράγμα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι στην πορεία του έχει αναδείξει πολλές εταιρείες. Έχει βέβαια υποστεί και πολύ μεγάλες ήττες, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες. Για να δούμε τι πρόκειται να κάνει παγκοσμίως. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είχε πει θυμόμαστε ότι έχει πει θα κλείσει τα σύνορα, ότι δεν στερεί καθόλου τους ξένους. Έχει δείξει ένα τέτοιο πρόσωπο. Τώρα στην ομιλία, τώρα στα πρώτα points που έχουν βγει, είναι το γεγονός ότι είπε ότι θα συμβιώσει η Αμερική ειρηνικά με όλα τα έθνη που θέλουν να συμβιώσουν ειρηνικά με εμάς. Θα φροντίσουμε τους βετεράνους μας, μιλάει για ανοικοδόμηση του έθνους, για τους ξεχασμένους πολίτες αυτής της χώρας που δεν θα είναι πλέον ξεχασμένοι, αποθεώθηκε από όσους βρίσκονταν εκεί ήδη. Και να κρατήσουμε, Κατερίνα, αυτό που είπες, που είναι σημαντικό, ότι παρά το γεγονός ότι όντως ο Τραμπ, εντάξει, δεν είμαστε τώρα και σε φάση να κρίνουμε ή όχι τον Τραμπ, σίγουρα πάντως είναι σοκαρισμένος όλος ο κόσμος με το γεγονός της εκλογής του. Όχι όλο ο κόσμο, βγήκε πρόεδρο. Δεν είναι όλο ο κόσμο σοκαρισμένο. Είναι αρκετοί πολύ σοκαρισμένοι. Αλλά όχι όλο ο κόσμο, πιστεύω. Για συνέχισε. Ναι. Είναι αρκετοί λοιπόν, έχει δίκιο. Αλλά το θέμα είναι ότι κατάφερε ο Τραμπ, ένα επιχειρηματία, ο οποίο είναι ένα σύγχρονο μύθα, είναι ένα δισεκατομμυριούχο, δεν ξέρω τι έχει. Αυτό ο άνθρωπο για δύο φορέ είχε χάσει δύο φορέ την περιουσία του. Οπότε μιλάμε για έναν άνθρωπο που σίγουρα έχει κάποιες τεράστιες δυνατότητες. Ναι, είναι η μία άποψη αυτή όμως, αν μου επιτρέπεις. Η άλλη άποψη λέει ότι ίσως και η Χίλαρη και με τις τελευταίες αποκαλύψεις που έγιναν για τα σκάνδαλα, αν ισχύουν ή όχι, δεν ξέρουμε ακόμα, μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Ίσως και αυτή η αντίπαλος να μην ήταν τελικά τόσο δυνατή. Δηλαδή, οι Αμερικανοί είχαν επιλέξει, από ό,τι λένε και πολλοί, τον λιγότερο χειρότερο, όχι τον καλύτερο. Ναι, οπότε ακριβώς. Παίζει και αυτό πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, νομίζω. Αυτό το οποίο συμβαίνει σε όλες τις εκλογές θα αναμετρήσει παγκοσμίως το φαινόμενο. Αλλά ναι, έτσι λένε οι περισσότεροι, το μη χειρονοπαίδι στο συγκεκριμένο. Το θέμα είναι ότι όλα τα σκάνδαλα αυτά που λέει ο Δημήτρη, όντως τελευταία, ήταν πρώτο θέμα η Χίλαρη. Μετά το θέμα της υγείας της, που απλά μία μέρα λιποθύμησε, γιατί ήταν κουρασμένη, γιατί έπαθε από πνευμονία, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά, πάρα πολλά όμως. Ακόμα και για το γεγονός ότι μπορεί να φόραγε σκουλαρίκι ρομπότ,
για το γεγονός ότι μπορεί να μην είναι η ίδια και να είναι σωσία. Ακούστηκαν τα πάντα. Μέχρι εξωγήινη, τι να πω. Τους αρέσει στους Αμερικανούς πάρα πολύ αυτό. Πάρα πολύ. Να ζουν με τέτοιες ιστορίες, έτσι, συνωμοσία. Το τελευταίο όμως που απασχόλησε τα μέσα παγκοσμίως, τι εμάστηκα, ήταν τα περίφημα email. Email και το FBI και όλα αυτά, βέβαια. Έτσι είναι, έτσι είναι. Το FBI τελευταία να λέει ότι δεν θα προχωρήσει σε δίωξη, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Αυτό το είπαμε και χθες. Ακριβώς. Αυτό ήταν το τελευταίο, αλλά προφανώς είχε κάνει ήδη δουλειά, δεν ξέρω. Επίσης, μου κάνει εντύπωση αυτό που είπες, ότι μπορεί να κρύθηκε ένα μεγάλο κομμάτι του τελικού αποτελέσματος, το γεγονός ότι η γυναίκα λιποθύμησε σε ένα debate. Δηλαδή, τι μπορώ να καταλάβω. Μιλάμε για. Τώρα δεν θέλω να φανώ ούτε υποτιμητικός, ούτε. Είναι ένας λαός ο οποίος εύκολα χειραγωγείται, οι Αμερικανοί. Δηλαδή μπορούν πάρα πολύ, με πολύ έξυπνα τεχνάσματα, είναι η μάγη της εικόνας εκεί πέρα, να σε κάνουν να πιστέψεις και να αγοράσεις πάγο από Εσκιμό, ας πούμε. Ναι, ρε παιδάκι, έχει πολλά πράγματα. Τι να σου πω τώρα. Εν περιπτώσει. Το θέμα είναι ένα, παιδιά. Εκεί που λέγαμε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην αρχή, όταν ήταν άλλος, ότι ήθελε να γίνει ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών. Είναι ο πρόεδρος. Ζωουλά. Ζωαρά. Ο υποψήφιος βγήκε πραγματικά αυτό το reality που είχε παρουσιάσει. The Apprentice. Ο υποψήφιος βγήκε. Όνομα και πράγμα. Και είναι σοκαρισμένοι πάρα πολύ, να ξέρεις. Έχουν σοκαριστεί. Συνεχίζει το σοκαρισμένοι. Ναι, παγκοσμίως, και αυτό φαίνεται και από το Instagram, να ξέρεις πάρα πολύ. Καλά, στο Instagram γίνεται χαλασμός, δεν είναι. Γίνεται χαμός και από πολλούς γνωστούς μας διάσημους. Για πες. Χριστόφορος Παπακαλιάτης, παιδιά. Βλέπαν όπως όλοι στην Αμερική και ο Χριστόφορος με την παρέα του την εκλογική αναμέτρηση. Ανάμεσά τους πάρα πολύ γνωστοί μας, ο Πάνος ο Βλάχος, ο Δημήτρης ο Γιάννετος. Εκεί δεν ήταν αυτό, δεν έβλεπε ο Χριστόφορος, όλη η ιστορία μας. Έβλεπε όλη ο ελληνισμός της ιστορίας στο σπίτι του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Και ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram, το οποίο αν μη τι άλλο μπορεί να σκεγγραφίσει ανάγλυφα τα συναισθήματα όλων μας βλέποντας το εκλογικό αποτέλεσμα. They're tearing the nest in Pennsylvania. They don't have jobs. Look, I worry about the Second Amendment. Καλά που υπάρχει και λίγη πλάκα, ας πούμε. Και το σχόλιο του είναι ότι του φανεί πλωλοστεφανή. Νομίζω τα λέει όλα αυτά. Ο ένας με τη μακαρονάδα, ο άλλος με το κινητό, με την παντήλα. Αυτό που λέω, τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν μέτρητον reality. Έκανε και τις αμερικανικές εκλογές reality σε όλο τον κόσμο. Είχε αυτό το αποτέλεσμα. Και νομίζω θα έχει χορηγό βαφή για τα μαλλιά. Δηλαδή θα βοηθήσει αυτό, νομίζω. Τώρα, ό,τι να του πει για τα μαλλιά του, θα γίνουν μόδα, αγαπητοί. Ρίζα ήταν τέλεια. Τώρα είναι ο πρόεδρος. Τι του έχουν πει, τι του έχουν σούρει, τι δεν υπάρχει κανένα. Νομίζω αυτό θα το δείξουμε και σε ένα θέμα μετά. Αυτό το γύρισμα που έκανε ο Χριστόφορος είναι και η νέα μόδα στην Αμερική. Το Mannequin Challenge. Θα το δείτε σε λίγο τι εννοούμε. Όπου κάθονται όλοι και είναι ακίνητοι. Ναι. Το παίρνεις έτσι μία. Το κάνουμε κι εμείς. Ναι, να κάτσουμε. Ναι, δεν είναι ωραίο, παιδιά. Αυτό τηλεοπτικά θέλει λίγο λόγο το γιατί? Πράγμα. Μπορούμε να το στήσουμε, γιατί έτσι. Όχι. Θα μιλήσουμε λοιπόν γι' αυτό σε λίγο. Λοιπόν, φεύγουμε από τις αμερικανικές εκλογές τώρα. Έχουμε την Νατάσα μαζί μας. Παραμένει Νατάσα. Ωραία, τέλεια. Άκου, Νατάσα, έχουμε κι άλλο. Για πάμε, Δήμητρα. Ναι, στα πιο δικά μας, για την κυρία Έφη Αχτιόγλου, για την οποία συζητήσαμε πολύ, συζητήσαμε την ηλικία της, τον ντύσιμό της, όμως έκανε και δηλώσεις. Κατά την διάρκεια. Ναι. Τώρα πια. Και έχουν και αρκετά μεγάλη σημασία οι δηλώσεις της, γιατί όπως είπε κατά την διάρκεια του εισπαράδοσης παραλαβής, μίλησε για τα εργασιακά και είπε ότι η διαπραγμάτευση για τα εργασιακά θα είναι αρκετά σκληρή. Αυτός ήταν ένα κομμάτι που μίλησε. Μίλησε ότι το ασφαλιστικό, σύμφωνα με την πρώτη αξιολόγηση, προχωράει κανονικά. Αλλά ωστόσο, αυτό με τα εργασιακά νομίζω ότι είναι αρκετά. Μας δημιουργεί ένα άγχος ότι θα γίνει, είναι φλέγον ζήτημα. Πέρα από αυτό όμως και ο απερχόμενος αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Τρίφωνος Αλεξιάδης, έκανε δηλώσεις και έδωσε στο φως της δημοσιότητας μία λίστα με αλλαγές στο φορολογικό όσον αφορά κυρίως το πλαστικό χρήμα. Μάλιστα. Δηλαδή όσοι θα χρησιμοποιούμε το πλαστικό χρήμα στις συναλλαγές μας κατά το 80% του εισοδήματός μας, θα έχουμε επιπλέον φόρο απαλλαγή. Ωραία, να δούμε λοιπόν το βίντεο από το Live News και να τάσεις μαζί μας για να το σχολιάσουμε κι αυτό.
Μπορεί στην κυβέρνηση να διαρριγνύουν τα ημάτια τους πως το ασφαλιστικό έκλεισε, ωστόσο το μήνυμα εστάλει από τον πρόεδρο του Eurogroup Γερούν Ντάιζεμπλουμ. Ο Ολλανδός αξιωματούχος ξεκαθάρισε πως όταν επιστρέψουν θεσμοί την επόμενη εβδομάδα, θα τεθούν επιτάπητος μεταρρυθμίσεις στο εργασιακό και κοινωνικό σύστημα. Και τότε θα ξεκινήσουν τα δύσκολα για την κυβέρνηση. Ομαδικές απολύσεις, υποκατώτατος μισθός και συλλογικές συμβάσεις θα γίνουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και η νέα Υπουργός Εργασίας καλείται να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Και καθώς τα εργασιακά αποτελούν κόκκινη γραμμή, για αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μένει να αποδειχθεί ποια θα είναι η αντίδραση. Σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό, κέρια σημασίας είναι τι θα ζητήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γιατί στην κυβέρνηση μπορεί να λένε ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει κλείσει, αλλά οι δανειστές έχουν άλλη άποψη. Η νέα Υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, χαρακτήρισε σκληρή την επικείμενη διαπραγμάτευση για τα εργασιακά που θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα, ωστόσο διαβεβαίωσε πως το ασφαλιστικό έχει κλείσει. Η κρισιμότητα των στιγμών, η δυσκολία των μαχών που έχουμε να δώσουμε, δεν μας επιτρέπει να είμαι εγώ πάνω από σένα ή εσύ πάνω από μένα, αλλά εδώ θα πρέπει ο καθένας μας να είναι πάνω από τον εαυτό του. Οι όποιες μεταρρυθμίσεις όμως για το εργασιακό και το ασφαλιστικό θα πρέπει να περάσουν από τη Βουλή. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι αν υπάρξουν αντιδράσεις από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή αν και πάλι στο βωμό της αξιολόγησης θυσιαστούν για μια ακόμη φορά πολλά από τα αριστερά ιδεώδη. Εν τω μεταξύ, το σχέδιο της κυβέρνησης για το πλαστικό χρήμα, που δεν έχει πάρει όμως την έγκριση των πιστωτών, προβλέπει σειρά ελαφρύνσεων. Τι κερδίζουν όσοι χρησιμοποιούν το πλαστικό χρήμα? Έκπτωση φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ. Πρόσθετο αφορολόγητο ποσό όσοι επιτυγχάνουν ποσοστά μεγαλύτερα του 80% του εισοδήματός τους. Επιπλέον λαχνού συμμετοχής για όσους ξεπερνούν τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Επιπλέον έκπτωση φόρου για μόνιμους κατοίκους νησιών. Από το 2017, μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες, για να δικαιούνται την ισχύουσα έκπτωση φόρου, θα πρέπει οι δαπάνες τους να γίνονται με πλαστικό χρήμα. Ταυτόχρονα, η πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει την υποχρεωτική τήρηση μηχανημάτων POS από όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Μάλιστα, ωραία. Αυτό που είπε η κυρία Αχτσιόγλου ότι θα όχι πρέπει να είμαστε πάνω από τον... Όχι από να τον είσαι, εαυτό. Δεν είναι θέμα να είμαι εγώ πάνω από σένα ή εσύ πάνω από μένα, πρέπει να είμαστε όλοι πάνω από τον εαυτό μας. Όχι, μάνα μου, το άκουσα και πόνισα. Και να εννοείς ότι να μην κοιτάς μόνο το προσωπικό συμφέρον, να το δούμε λίγο έξω από τον εαυτό μας. Όχι, ναι, Δημητρά μου, εννοεί ότι έρχονται μέρες δύσκολες και ότι οπότε... πρέπει να υπερβούμε τον εαυτό μας και τις δυνάμεις μας. Και εσύ μήπως ξέρεις να τάσεις μισό λεπτό, ξέρεις να τάσεις εσύ τι εννοεί? Γι' αυτό μέσα σε όλα λένε ότι η κυρία Αχτσιόγλου, ναι, μεν είναι η μικρή τη παρέα τη υπουργική, 30χρονη, alter ego του κυρίου Κατρούγκολ, αλλά έχει πάρει ένα υπουργείο το οποίο είναι όχι απλά καυτή πατάτα. Ή έχει να αντιμετωπίσει κατά κόρον το υπουργείο τη του θεσμού τώρα, και αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλησε, πιστεύουμε, να στείλει. Το γεγονός ότι όπως έχει πει και ο προκάτω κόστος ο κύριος Κατρούγκολ, το ασφαλιστικό τουλάχιστον για εμάς έχει κλείσει. Σε σχέση όμως με αυτά που ζητάνε οι δανειστές, φυσικά δεν έχει κλείσει. Γιατί οι δανειστές αφήνουν ανοιχτά όλα τα μέτωπα και στα εργασιακά παιδιά και στα επιδόματα και στο ασφαλιστικό και στις συντάξεις και παντού. Θα πει και εύκολα να ρωτήσει κανείς, μας έχουν πει το αίμα, μπορεί ο Έλληνας να αντέξει παραπάνω? Δεν νομίζουμε και εμείς ότι μπορεί, δεν μπορούμε να αντέξουμε παραπάνω. Ειδικά οι συνταξιούχοι δεν αντέχουν παραπάνω. Αλλά φαίνεται τώρα ότι οι θεσμοί τα έχουν βάλει ειδικά με το εργασίες. Με το ασφαλιστικό σε ό,τι αφορά τους ήδη υπαλλήλους. Ζητούν αλλαγές τεράστιες στο συνδικαλιστικό νόμο, ζητούν ομαδικές απολύσεις, ζητούν νέες συλλογικές συμβάσεις που, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι γνωρίζαμε μέχρι προσφάτως. Και αφορά προφανώς τον υπερκατώτατο μισθό, αυτό που ακούσαμε στο βίντεο, έτσι δεν είναι αυτό? Ακριβώς. Στο οποίο μάλιστα έχει τεθεί θέμα. Ότι ειδικά για τους νέους που είναι ελάχιστα τα χρήματα, υπάρχει θέμα πλέον με τον Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Χάρτη. Γιατί δεν ταυτιζόμαστε πλέον εμείς με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα λεφτά που παίρνουμε. Όχι, Νατάσα, σε καμία περίπτωση. Να ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε υπερκατώτατος μισθός, να μιλάμε με αριθμούς. Για τι λεφτά ακριβώς μιλάμε? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα υποτίθεται ότι ο κατώτατος μισθός στα μεικτά είναι 586 ευρώ. 586 είναι για τους. Τα μεικτά, οπότε μιλάμε στο χέρι, είναι γύρω στα 400 κάτι. 470 περίπου είναι. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά είναι και πιο χαμηλό ποσό. Υποτίθεται ότι στους νέους κάτω των 25 είναι, ακόμα είναι και λιγότερα. Ακριβώς.
Πολύ ωραία. Και πλέον η Τρόικα είναι με συγχωρείτε, γιατί πρέπει 527 για την ωραία. Η Τρόικα θεωρεί λοιπόν ότι αυτός ο μισθός μπορεί να πέσει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή μπορούμε να δώσουμε ακόμα λιγότερα χρήματα. Όπως μάλιστα εμείς ως αντιστάθμισμα του να μην αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα στο ασφαλιστικό, λέμε ναι στα πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας και πιο αν θέλετε με λιγότερα λεφτά κτλ. Παλιότερα, ας πούμε, το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ήταν τουλάχιστον 50 ευρώ και 40 ευρώ. Πλέον, μέσω του συστήματος ΙΕΚΑ, που είναι το καινούριο το σύστημα που μπορούν οι εργοδότες να προσλαμβάνουν τον κόσμο, βάζει ό,τι θέλει, πραγματικά ό,τι θέλει. Μάλιστα. Δηλαδή, μπορεί να βάλει και 3,5 και 3 ευρώ ορομίσθιο σε ανθρώπους. Μάλιστα, για να δούμε αυτό. Θέλω πολύ να το δω αυτό που είπε η κυρία Χτσιόγλου. Αυτό το από πάνω. Όχι, ναι, ναι. Δεν το είπα από πάνω. Να βγάζουμε πάνω από τον εαυτό μας. Θα πρέπει να πούμε όλοι πάνω από τον εαυτό μας. Λες και δεν έχουμε μπει τόσο καιρό. Μάλιστα. Λοιπόν, Νατάσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε, είμαι σίγουρη. Καλή συνέχεια εκπομπή και πάμε τώρα στα καθίσματα, παιδιά. Ναι, ναι, σου πω να ευχάριστο τώρα, να μην το χαλάω. Θα πάμε και σε αυτά. Έχουμε άλλο ένα και... Ευχαριστούμε πολύ, Νατάσα. Για πάμε, Δημήτρη. Έλα, πάμε στα ευχάριστα, παιδιά. Βγήκαμε στη Λαϊκή. Εκεί να δείτε κλειδί, λεφτά, όπου είχε ο κόσμος και χαλάει. Ένας χαμός. Τι γίνεται, παιδιά, στις Λαϊκές. Μια πάρα πολύ... Τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Πήγε ο Ντόναλντ. Ο Ντάκο όμως ανέβηθαν λίγο καλύτερα από τον Τραμπ, εν πάση περιπτώσει. Βγήκαμε στις Λαϊκές. Το Live News έχει δώσει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη εικόνα του τι τρέχει εκεί έξω και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται και πότε πηγαίνει τελικά ο Έλληνας να ψωνίζει στη Λαϊκή και γιατί. Κάποτε πηγαίναμε στη Λαϊκή νωρίς για να βρούμε τα καλά και φρέσκα προϊόντα. Πλέον συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, καθώς όλο και περισσότερος κόσμος μέρα με τη μέρα βλέπει τα όρια να στενεύουν και δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει ακόμη και στα απλά καθημερινά έξοδα όπως το φαγητό. Η Λαϊκή αγορά πάντα ήταν πιο συμφέρουσα συγκριτικά με τα σούπερ μάρκετ, ωστόσο για πολλούς είναι πλέον απλησίαστη και όπως μας λένε, είναι προτιμότερο να θυσιάσουν την ποιότητα στο βωμό της τιμής. Ό,τι βρίσκουμε και πιο φθηνό θα το φάμε. Ο κόσμος επιλέγει το φθηνό πρώτα. Πρώτα κοιτάει την τσέπη του και μετά θα δει, ας πούμε, αν είναι και ποιότικο. Οι έμποροι είναι αναγκασμένοι όσο περνούν οι ώρες να ρίχνουν τις τιμές τους προκειμένου να μην πετάξουν τελικώς τα προϊόντα τους και αυτό ακριβώς είναι που εκμεταλλεύονται οι καταναλωτές. Τι θα κάνεις, δεν θα τα βάλεις στην αναφύγουνε. Εμείς μπορούμε να πουλάμε το πρωί 10 ευρώ και το μεσημέρι να πουλήσουμε 6 ευρώ. Αναγκαστικά. Η Κυριακή Κανετίδου είναι άνεργη και στα 56 της δεν μπορεί να βρει δουλειά. Έχει επιλέξει να πηγαίνει στη Λαϊκή αργά προκειμένου να βρίσκει φτηνά όσα χρειάζεται. Κάποτε ήταν τα 50 λεπτά, τα σέντς και τα πετούσαμε, τώρα τα μαζεύουμε. Με ένα ποτηράκι μιας χρήσης θα ζητιανεύουμε. Με 10 ευρώ προσπαθεί κάθε φορά να γεμίσει το καλάθι της. Το πολύ πολύ με 10 ευρώ. Παραπάνω όχι. Τι θα πληρώσουμε, το νερό, το ρεύμα. Δεν βγαίνει. Τώρα μου μεσημεριές έπεσαν όλες οι τιμές. Τι να κάνουμε, έτσι φτάσαμε σε αυτό το σημείο να τα προσέχουμε όλα. Η Λαϊκή αγορά μοιάζει με χρηματιστήριο, καθώς όπως λένε έμποροι και παραγωγοί, όσο περνάει η ώρα αναγκάζονται να ρίξουν τις τιμές τους προκειμένου να μην τους μείνει το εμπόρευμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι τιμές φτάνουν ακόμη και στη μισή τιμή από αυτήν της εκκίνησης. Ξεκινάμε σπανάκι με 1,5, το φτάνουμε στο 1, θα πάει και 80. Είχε 75 λεπτά το μήλο και το πήρα 50 λεπτά. Την ντομάτα είχε 1,20, την πήρα 80 λεπτά. Οι πιπεριές από 1,10, τις πήρα 80 λεπτά. Προτιμούν να ρίξουν εντελώς τις τιμές τους, προκειμένου να μην πετάξουν την παραγωγή. Αυτά έχει, όπως μας λένε, το εμπόριο. Τι θα κάνουμε, θα μαραθούν, θα πετάξουν, να μην πάρουμε τα λεφτά μας. Να μην τα πάρουμε, τι να κάνουμε, εμπόριο κάνουμε. Πότε μήλα, πότε φύλλα. Μάλιστα, αυτή είναι η κατάσταση. Βέβαια, αυτό συνέβαινε τουλάχιστον στη δικιά μου τη Λαϊκή, στη Θεσσαλονίκη, που πηγαίναμε στο Βρυσάκι και από παλιότερα. Ναι. Πάντα πέφτανε τιμές προς το τέλος της Λαϊκής. Απλώς τώρα είναι κάτι το οποίο γίνεται μαζικά από τους ανθρώπους για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Είναι και γεμάτη πάγκη τώρα. Ενώ παλιά άδειαζαν λίγο. Σωστό. Τώρα πας προς το τέλος και είναι γεμάτη πάγκη. Οπότε αναγκαστικά πέφτουν και οι τιμές. Αυτή πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Τότε δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν...